οι Ανανάς, Ανανάς Band. Τα αρχικά είναι άνεργοι ανασφάλιστοι άστεγοι, Ανανάς. Για μεγάλο διάστημα, μάλλον και ακόμα νομίζω, δεν μας ενδιαφέρει τόσο το χρήμα, αν και σίγουρα είναι βιοποριστικό γιατί από αυτό ζούσαμε. Νομίζω ότι είναι το feeling και όλη αυτή η αύρα που βγάζουν σαν παρέα που θέλουν να... όπου βρισκόμαστε παίζουμε μουσική, οπότε γιατί όχι και στον δρόμο. Είμαι ο Σίμος, είμαι 27 χρονών, αυτή είναι η κασέτα. Είμαι από Θεσσαλονίκη. Μουσική με στείλανε από 5 χρονών. Το ότι παίζει στον δρόμο έχει την πλάκα του γενικά, αλλά άμα το έκανα για χαβαλέ δεν θα έβγαινα, ξέρω εγώ, και κάθε μέρα. Δηλαδή έχει και μια αλφα κούραση. Οπότε δουλειά είναι. Αλλά είναι από τις πιο ωραίες δουλειές που μπορώ να φανταστώ. Από Βουλγαρία. Σε Ελλάδα είμαι 3 χρόνια. Έψαχνα μία χρόνια δουλειά. Ό,τι να είναι. Αλλά κανένας. Όχι. Δεν έχει. Και μετά εγώ έπαιρνα το πάλι. Ήταν μες στον δρόμο, ναι. Κοιμήθηκα στον δρόμο. Κοιμήθηκε στον δρόμο. Ναι, 6 μήνες. Σε σταθμό τρένο. Το βράδυ 1-2 ώρες. Χειμώνα. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω πίσω γιατί δεν είχα και λεφτά να κάνω πίσω. Καλύτερα, νομίζω ότι δίνει χρώμα η μουσική στο δρόμο. Φαίνεται από τον κόσμο ότι περνάει και αλλάζει η διάθεσή του. Θα κοιτάξει έστω για ένα δευτερόλεπτο, δύο και θα χαμογελάσει. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που θα έρθουν και θα κράξουν στη φάση ότι σταματήστε με τα κλαβατσίμπανα και τέτοια. Γενικά παίζει αυτό το κόμπλεξ, αυτό που σου έλεγα και πριν για το δρόμο, το ότι ό,τι και να κάνεις στον δρόμο στην Ελλάδα τα ταυτίζουν όλα, δηλαδή είτε φτιάχνεις κάτι, χειροποιείται και το πουλάς, είτε πουλάς πίνακες, είτε παίζεις μουσική, είτε απλά κάθεσαι σε μια γωνιά, το ταυτίζουν. Και επειδή είμαστε και κοντόφθαλμοι, για κάποιο λόγο ακόμα, στην Ελλάδα, σε βλέπουν να κάθεσαι σε μια γωνία και νομίζουν κάποιοι ότι μπορεί να είσαι άστεγος. Ρωτάνε πάρα πολύ αν είμαστε Έλληνες. Πολύ σημαντικό, δηλαδή. Είστε Έλληνες, είναι με το 2 ευρώ το χέρι. Ναι, πάτε. Δηλαδή, άμα λέγαμε όχι, ξέρετε, πάλι και χράξιμο. Ναι, έρχεστε εκεί και εγώ παίζω κάτι, δεν ξέρω, κάτι κομμάτι ελληνικό ήταν. Και μου λέει, ωραία αγόρι μου, λέει, τι ωραίο κομμάτι παίζεις, λέει. Από πού είσαι, Έλληνας, αλλά έτσι με τα λεφτά. Όχι, λέω, δεν είμαι Έλληνας, από Βουλγαρία είμαι. Όχι, έφυγε. Αυτό το κάνουν, έρχονται και σε ρωτάνε από πού είσαι και άμα δεν είσαι Έλληνας δεν σου δίνουν, αλλά δεν με νοιάζει. Δηλαδή στην τελική σκεφτόμουν να πάω ένα σημείο και μετά να τους λέω ότι είμαι από τα Σκόπια, ξέρω. Εν τω μεταξύ, άμα σου πούνε από πού είσαι και τους πεις από Γαλλία, από Ιταλία, από Αγγλία, θα σε αφήσουν λεφτά. Έχουμε και αυτό το θέμα στην Ελλάδα. Πάντα μπρος, πάντα. Να δίνει ένα πλάμα.
θεωρούμαστε παράνομοι στην Ελλάδα ακόμα, μόνο στην Ελλάδα. Και το πάτημά τους είναι αυτό, ότι άμα με ενοχλήσεις μπορώ να σου φέρω την αστυνομία. Μήπως για 3 χρόνια, 50 φορές. 50 φορές. Ναι. Και με κράτησε για μια ώρα. Ένας φίλος το πήρανε το σαξόφωνο στο αστυνομία. Έπαιξε και αυτό σαξόφωνο και έφυγε. Για να παίξει κάποιος μουσική στο δρόμο, απαιτείται η έκδοση άδειας. Οι άδειες αυτές εκδίδονται από τους Δήμους. Οι Δήμοι εκδίδουν αυτές τις άδειες βάσει των διατάξεων περί υπαίθριου εμπορίου. Δηλαδή, δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τους πλανώδεις μουσικούς. Ποτέ δεν μας έχουν τραβήξει να πει σε αυτόφορο, ας πούμε, γιατί έχουν τύχει τέτοια περιστατικά με άλλους μουσικούς. Ναι. Και μπήκε και ο κόσμος εκείνη τη φορά. Ναι, έχει γίνει, ας πούμε, τέτοια, να μας πάρουν βασικά μέχρι ένα τετράγωνο που κάναμε μαζί με συνοδεία. Ναι, δεν υπάρχει μέρα που θα βγεις στον δρόμο και δεν θα μάθεις κάτι. Όσο κινείσαι στον δρόμο, ας πούμε, δεν υπάρχει μέρα που δεν θα δεις κάτι καινούριο. Οπότε κάθε φορά θα έχεις να πεις ότι εντάξει, σήμερα κάτι έκανα ή κάτι είδα. Έχει τύχει αρκετές φορές και είναι το ότι πιο όμορφο να έρχεται ο άλλος και να σου λέει σε ευχαριστώ ρε φίλε, είχα άσχημη μέρα και μου έφτιαξε τη διάθεση. Αλλά θα σταματήσει και ο κόσμος, ας πούμε, που θα σου πει μου φτιάξατε τη μέρα. Ναι. Και δεν θα αφήσει και λεφτά. Ναι, άμα, και δεν σε ενδιαφέρει κιόλας. Μας έχουν αφήσει μέχρι και λουλούδια, ας πούμε. Ήταν βράδυ που είχε πολύ κόσμο, κίνηση, κόρνες, ιστορίες, φασαρία πάνω στην Τζιμισκή. Και κάποιος που μένει στην Τζιμισκή, που επέλεξε να μένει στην Τζιμισκή, που μάλλον είναι δικό του το διαμέρισμα, ενοχλήθηκε από το ακορντεόν και μου πέταξε ένα κουβά νερό. Αλληλεγγύη. Έτσι, ξέρεις ότι όταν παίζεις εσύ εδώ ή παίζει κάποιος εδώ σε αυτό το σημείο, δεν μπορείς να πας να παίξεις μετά από 20 μέτρα. Γνωριζόμαστε και συνεννοούμαστε όπως πρέπει. Κοιτάμε να έχουμε αυτή την αλληλεγγύη και γενικότερα υπήρχε αυτό με όλους τους μουσικούς, το ότι μόλις τελειώσεις, πάρε μας τηλέφωνο να έρθουμε. Για να αλλάξουμε το σημείο, ας πούμε. Μια αμοιβαία κατανόηση υπάρχει, όχι γνώμη, ας πούμε. Δηλαδή, άμα κάτσω εγώ να παίξω εδώ, δεν πάω να κάτσει ο άλλος στα 100 μέτρα, ας πούμε. Μέσα σου, αν είσαι καλά, εσύ μέσα σου, ναι, βάζεις τον νόμο αυτόν. Το να μην παίζεις εις βάρος του άλλου. Και εννοείται ότι στον δρόμο, επειδή δεν ξέρεις και ποιον έχεις απέναντί σου, ας πούμε, δεν τους παραβαίνει εύκολα αυτούς τους κανόνες. Δεν υπάρχει ό,τι θέλουμε. Άλλο. Και αυτό είναι και το καλό του δρόμου. Η ανεξαρτησία που έχεις στο τι θα παίξεις, πόση ώρα θα παίξεις. Δεν έχεις μαγαζά τώρα πάνω από το κεφάλι σου, δεν έχεις τον άλλο να σου πει ξεστή επειδή το μαγαζί δεν βγαίνει, δεν θα πληρωθεί σήμερα, πέρα να τα πάρεις μεθαύριο και μεθαύριο να σου πει πάλι δεν βγαίνω, αου. Δεν έχεις τον άλλο να σου πει φέρε τους φίλους σου για να κάνουν κατανάλωση. Δεν έχεις τον άλλο να σου λέει ξέρω εγώ έφερες τους φίλους αλλά δεν κάνα κατανάλωση. Έχεις το δικό σου ωράριο, άμα θέλεις παίζεις, αν δεν θες δεν παίζεις. Άμα θέλεις παραπάνω, κάθεσαι παραπάνω, αν θες λιγότερο, κάθεσαι λιγότερο και επιλέγεις το ρεπερτόριό σου.
νομίζω ότι σε όλες τις τέχνες, άμα πας να παίξεις με τους κανόνες της αγοράς και προσπαθήσεις να είτε να καταξιωθείς είτε να επιβιώσεις με κάποια τέχνη, με τους κανόνες της αγοράς, οι κανόνες της αγοράς σε τρώνε γενικότερα, ό,τι και να είναι αυτό. Είτε πας να κάνεις κινηματογράφο, είτε πας να κάνεις ζωγραφική, είτε πας να κάνεις μουσική. Θα αναγκαστείς, άμα θέλεις να πουλήσεις αυτό που κάνεις, να το πουλήσεις ακριβά ούτως ώστε να ζήσεις, θα αναγκαστείς είτε να το πας με τους κανόνες τους, είτε να γίνεις εργάτης. Σε αυτούς μας μετά από 30 χρόνια να είμαστε το ίδιο, όχι παρτάλια, αλλά το ίδιο μπάντα, δεμένη παρέα και να... Περνάμε καλά πάντα. Δεν θέλω να ξαναδουλέψω άλλη δουλειά. Είναι ό,τι πιο ευχάριστο μπορεί να κάνεις και να ζεις από αυτό. Συγγνώμη που το κάνω αυτό. Εγώ είμαι εδώ και κάνω αυτό για το παιδάκι μου, να του. Που βλέπεις που είναι, κοιτάξτε, ένα φιλεράκο μου το έκανε, εδώ έχω φίλους, να τα βλέπεις, και γι' αυτό είμαι εδώ και γι' αυτό είμαι στον δρόμο.